Μια φορά και έναν καιρό σε ένα καταπράσινο κάμπο γεννήθηκε μία κάμπια. Χαρούμενη έπαιζε με τα αδερφάκια της εξερευνώντας το δάσος. Μια μέρα όμως ένα δυσάρεστο γεγονός άλλαξε τη μοίρα της για πάντα. Ένα τεράστιο πουλί όρμησε από τον ουρανό αρπάζοντας τα αδερφάκια της και τα πέταξε μακριά. Τρομαγμένη προσπάθησε να σκαρφαλώσει τα κλαδιά ενός μικρού δέντρου για να σωθεί. Ξαφνικά άκουσε το δεντράκι να της μιλάει. «Κρύψου εδώ, δεν θα σε ενοχλήσει κανείς». Μα τι περίεργο δέντρο, σκέφτηκε. Το δεντράκι ήταν τελικά ένα ευγενικό σκιάχτρο και καλωσόρισε την κάμπια στα κλαδιά του που είχε για χέρια. Το σκιάχτρο εξομολογήθηκε τη λύπη του που το φοβόντουσαν όλοι και κανένας δεν τον ήθελε για φίλο. «Θα γίνω εγώ φίλη σου», του είπε στοργικά η μικρή κάμπια. Το σκιάχτρο ήταν πολύ χαρούμενο που επιτέλους θα είχε τη συντροφιά της. Ο ένας απολάμβανε την παρέα του άλλου, κάνοντας έτσι τις μέρες να κυλούν ευχάριστα. Καθώς παρατηρούσε τον αγαπημένο της φίλο, σκέφτηκε ότι αν άλλαζε την εμφάνισή της, δεν θα κινδύνευε πλέον. Άρχισε τότε να πλέκει ένα όμορφο κουκούλι γύρω από το σώμα της. «Μπορώ κι εγώ να αποστατεύσω τον εαυτό μου», έλεγε καθώς έπλεκε. «Ακόμα και το όνομά μου μπορώ να αλλάξω. Θα με λένε Χρυσαλίδα». Ακόμα και το όνομά της λοιπόν, είπε αποφασιστικά η κάμπια. Το χρυσό κουκούλι που είχε πλέξει και το φορούσε γεμάτο περηφάνεια της έδωσε την ιδέα για το καινούριο της όνομα. Η άνοιξη είχε έρθει για τα καλά. Όλα γύρω είχαν ανθίσει και μοσχοβολούσαν. Ακόμα και τα πουλιά ήταν μια ωραία μελωδία μέσα στο δάσος και ας φοβόταν καθώς τα έβλεπε να πετάνε από πάνω της. Εύχονταν ότι θα πετούσε κι εκείνη κάποια μέρα ψηλά. «Μακάρι να μπορούσα να πετάξω κι εγώ, να δω όλο το δάσος από ψηλά, να γνωρίσω φίλους και να μυρίσω τα πανέμορφα λουλούδια». Ένα πρόσμενο γεγονός διέκοψε απότομα τις σκέψεις της. Μία κουκουβάγια ήρθε και κάθισε στα χέρια του σκιάχτρου. Η Χρυσαλίδα αμέσως κρύφτηκε φοβισμένη μέσα στο μεταξένιο κουκούλι της. Το σκιάχτρο τίναζε τα χέρια του με μανία στην προσπάθειά του να προστατέψει τη Χρυσαλίδα. «Γεια σας! Δεν ήθελα να σας τρομάξω. Ήρθα απλώς για να σας γνωρίσω. Έχω ακούσει πολλά για την όμορφη φιλία σας. Με λένε Σοφία», είπε η κουκουβάγια. Η Χρυσαλίδα, ακούγοντας έκπληκτη τα λόγια της Σοφίας, άρχισε να βγαίνει σιγά σιγά από το κουκούλι της. Τη μεγαλύτερη έκπληξη όμως την είχε το σκιάχτρο, καθώς ήταν το πρώτο πουλί που κάθονταν στα χέρια του. «Δε με φοβάσαι», είπε γεμάτο απορία. «Φοβάσαι κάποιον όταν κινδυνεύεις από αυτόν», απάντησε η Σοφία. «Όλα τα πουλιά με φοβούνται», επέμεινε το σκιάχτρο προβληματισμένο. «Δεν είναι σωστό να κρίνουμε τον άλλον μόνο από την εμφάνιση», είπε η Σοφία καθώς παρατηρούσε το όμορφο κουκούλι της Χρυσαλίδας. «Είναι υπέροχο το κουκούλι σου», είπε η Σοφία στη Χρυσαλίδα, κάνοντάς την να νιώσει όμορφα. Χρυσαλίδα την ευχαρίστησε καθώς θαύμαζε με τη σειρά της τα υπέροχα φτερά της Σοφίας. «Γιατί κρύβεσαι όμως μέσα στο κουκούλι σου?» Η Χρυσαλίδα τότε της είπε όλη την ιστορία με τα αδερφάκια της. «Θα πρέπει πρώτα να γνωρίζεις τους άλλους προτού τους κρίνεις. Ο φόβος δεν είναι καλό να τον έχουμε μέσα μας. Μας κάνει να χάνουμε τη δύναμή μας, ενώ μπορούμε να κάνουμε τόσα πολλά πράγματα. Όταν φοβόμαστε, μένουμε στο ίδιο σημείο και δεν ζούμε τα όνειρά μας». Η Χρυσαλίδα συμφώνησε με όσα της είπε η Σοφία. Αυτό που ήθελε όμως τώρα είναι να της δείξει τα φτερά της που τόσο πολύ θαύμαζε. «Να θυμάσαι, Χρυσαλίδα, όλοι βρίσκουν το θάρρος και τη δύναμη για να χρησιμοποιήσουν τα φτερά τους». «Εγώ δεν έχω φτερά και δεν μπορώ να πετάξω ψηλά. Θα το ήθελα πολύ όμως», είπε η Χρυσαλίδα και το σκιάχτρο την κοίταξε λυπημένα. «Μακάρι να τα καταφέρεις κάποια μέρα, Χρυσαλίδα μου». Η Σοφία χαμογέλασε βλέποντας την αγάπη που είχε ο ένας για τον άλλον.
κάποια μέρα μπορεί να πετάξεις ψηλά, Χρυσαλίδα, εφόσον το θέλεις τόσο πολύ. Πρέπει να διώξεις το φόβο σου. Το κουκούλι σου είναι πολύ ωραίο, αλλά δεν είναι αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Η αλλαγή θα έρθει όταν το αποφασίσεις εσύ. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα και εύχομαι να σε δω, Χρυσαλίδα, κάποια μέρα να πετάς, είπε η Σοφία και άνοιξε τα φτερά της, ρίχνοντας ένα φύλλο στο πάτωμα. «Είναι για σένα, Χρυσαλίδα, είναι ένα ποίημα», είπε και πέταξε ψηλά. Η Χρυσαλίδα ήθελε τόσο πολύ να δει το ποίημα που της έδωσε η Σοφία, αλλά το κουκούλι της δεν της το επέτρεπε. Άρχισε τότε να το σπρώχνει με όλη της τη δύναμη για να το βγάλει από πάνω της. Αυτό που είδε όμως όταν το κουκούλι έπεσε στο χώμα ήταν εκπληκτικό. Στην πλάτη της είχε δυο φτερά. «Χρυσαλίδα, είσαι πανέμορφη! Έχεις δύο πανέμορφα κίτρινα φτερά!» Η Χρυσαλίδα προσπάθησε να κουνήσει τα φτερά της και να πετάξει ψηλά. Ο ήλιος τα έκανε να λάμπουν περισσότερο. Αυτό ήταν. Η Χρυσαλίδα έγινε μια πανέμορφη πεταλούδα. Το σκιάχτρο τη θαύμαζε που πετούσε από πάνω του. Η Χρυσαλίδα ξανακάθισε στα χέρια του και τον ευχαρίστησε για την αγάπη και τη φιλία του. «Θα έρχομαι να με ξεκουράζεις στα όμορφα κλαδιά σου», του είπε και πέταξε ξανά. Η Χρυσαλίδα αμέσως πέταξε προς το φύλλο που της είχε αφήσει η Σοφία και διάβασε το ποίημά της. «Τα φτερά σου λάμπουν σαν τον ήλιο. Πέτα ψηλά και όπου θες φτάσε. Μα σαν κουραστείς να θυμάσαι πως κάποια μέρα γνώρισες ένα φίλο.